αφήστε το λίγο να μαζέψει όλα τα υγρά του. Αν χρειαστεί, βάλτε του κι άλλο χαρτί. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε ένα μπακαλιάρο με φρέσκια ντομάτα. Εύκολο, ελιές. Και αν θέλετε, προαιρετικά, πάρτε ένα ξηρό σίκο, μαλακώστε το λίγο με τα χέρια σας και κόψτε το ψηλά κομματάκια και ρίξτε το μέσα. Τέλεια. Τι έχω εδώ πέρα. Ντομάτα κόκκινη, κρεμμύδι, πιπεριά, σκόρδο. Θα ρίξουμε και μπρόκολο μέσα. Ελιές πράσινες και μαύρες. Οι μαύρες είναι καλαμών από εδώ, γιατί είμαστε στην Καλαμάτα. Χωρίς κουκούτσι. Και φυσικά στην υγειά μας το ούζο μας. Λοιπόν, μου τράβηξε νεράκι. Θα το δείτε κι εσείς. Βλέπετε. Εάν νομίζετε ότι έχει περισσότερο, αφήστε το παραπάνω ώρα για να τραβήξει. Μην βάλετε υγρά από τον μπακαλιάρο μέσα. Θα γίνει πολύ πιο βαρύ και θα δώσει περισσότερο μυρωδιά του μπακαλιάρου. Όσο μπορώ το τυλίγω για να μου τραβήξει όλα τα υγρά. Βλέπετε, βγάζει ακόμα. Λοιπόν, και θα ανάψω τη φωτιά μου. Δεν είναι δύσκολο φαγητό, αλλά επειδή είχαμε κάποιες ερωτήσεις πώς τρώει το παιδί μου ψάρι και τα λοιπά, φτιάξε το, θα το φάει. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Έτσι μην τα λέμε κάθε φορά, ελαιόλαδο πάντα. Δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ελαιόλαδο. Θα τα αφήσουμε λίγο να κάψει και εγώ θα αρχίσω με τα λαχανικά μου, δηλαδή θα κόψουμε λίγο κρεμμυδάκι. Είναι το 1 τέταρτο που είχα χρησιμοποιήσει από το μισό την προηγούμενη φορά. Στα μύδια. Εσείς κόψτε το όπως θέλετε. Εμένα μου αρέσει να είναι λουρίδες και να φαίνεται στο δόντι, να μπορούμε να το αισθανόμαστε ότι έχουμε κρεμμύδι. Να το πάρω αυτό από εδώ. Έκαψε. Τι έχουμε πει, ότι αν πετάει το λάδι μας, λίγο αλάτι και είμαστε εντάξει. Εδώ είναι ο μπακαλιάρος. Τι κάνω, από την πέτσα το βάζουμε πρώτα. Βλέπετε, δεν έχει νερά. Τα έχουμε μαζέψει όλα εδώ πέρα τα νεράκια. Δεν χρειάζεται δυνατή φωτιά. Κυαρί. Μπρόκολο. Είπαμε, όλα τα λαχανικά μας μέσα. Ωραία. Και ο μπακαλιάρος είναι ένα ψάρι που δεν θέλει πολύ ψήσιμο κι αυτό. Το γύρισα, έχει θωρακιστεί λίγο από τη μία μεριά. Είναι πολύ βασικό να κόψω και μισή πιπεριά. Και ένα σκορδάκι. Ψιλοκομμένο αυτή η δόση. Το προηγούμενο το είχαμε βάλει ολόκληρο. Εδώ το θέλουμε μέσα, δεν θα το αφαιρέσουμε. Το ρίχνω τώρα, το σκόρδο. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά μου, γι' αυτό έχει πέσει και η θερμοκρασία. Θα τη σηκώσω τώρα που είμαι έτοιμος. Βάζω τον μπρόκολο μέσα. Από τη μία μεριά, βλέπετε, δεν τα ανακατεύω όλα. Αφήνω και το ψάρι μέσα σε λίγο, όμως μπορεί να το βγάλω αν μου είναι έτοιμο. Την πιπεριά και το κρεμμυδάκι μου. Όλα αυτά μέσα. Σίγουρα θα σας βγάλει κι άλλο νερό ο μπακαλιάρος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βγάλει. Σηκώνω τώρα τον μπακαλιάρο και το βάζω πάνω από τα λαχανικά μου. Για να πάρει τη μυρωδιά όλη. Είπα, αν προαιρετικά μπορούσατε εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο να ρίχνατε μέσα και το σίκο. Αυτό που θα έδινε θα ήταν μια γλύκα σε όλο αυτό. Και τα παιδάκια θα το τρώγε ακόμα καλύτερα.
Ρίχνω λίγο ούζο. Ωραία, ξέρω, θέλετε να πάρει φωτιά. Ορίστε. Σας έκανα το χατήρι, γιατί σας ακούω τι λέτε από μέσα. Ωραία. Και τώρα ρίχνω τη ντοματούλα μου. Πολύ ωραία. Γρήγορο φαγητό, έτσι. Δεν είναι... Αυτή θέλω, δεν θέλω άλλη ντομάτα. Ναι. Θα το βγάλω το ψαράκι μου εγώ. Δεν θέλω να μου ψηθεί άλλο. Ήδη είναι έτοιμο. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια πολύ γρήγορη συνταγή. Ωραία. Και αφήνω εδώ όλες τις νοστιμιές τώρα να γίνουν ένα. Όλες τις νοστιμιές. Οκ. Μυρωδιές έχουν βγει. Είδατε, δεν έχω βάλει πάλι ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Απλώς θα χρησιμοποιήσω εδώ ένα μείγμα που έχουμε που λέγεται μάνι 1. Δηλαδή έχουμε αλάτι από τη μάνι και μέσα έχει, σας πω, θυμάρι, φύλλα δάφνης, δεντρολίβανο, ξύσμα λεμονιού, φύλλα μαϊντανού, σπόρι κόλιανδρου, σπόρι μάραθου, φασκόμηλο, βασιλικό και τι δεν έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό θα ρίξουμε. Μόνο. Οκ. Τα αφήνουμε. Ναι, θα του προσθέσω λίγο νεράκι και θα τα αφήσω λίγο ακόμα. Γιατί το παιδάκι αποκλείεται να το φάει αν δεν είναι καλά ψημένο. Λίγο. Λοιπόν. Ναι, ωραία. Εδώ ρίχνω τις πράσινες και τις μαύρες μου ελιές για να βγάλουν και αυτές την νοστιμιά. Οκ. Έχουν φύγει τα υγράκια όλα, έχει μείνει μόνο η σάλτσα. Μα δεν χρειάζεται και κάτι άλλο να γίνει. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Βλέπετε, δεν έχει μέσα. Αυτό όμως μου χρειάζεται εμένα. Λοιπόν... Σβήνω και σερβίρουμε. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι όμορφο να κρύβετε αυτό που έχετε φτιάξει. Βάλτε τη σάλτσα, εγώ δεν είπα όχι, βάλτε τη έτσι, ώστε να φαίνεται και αυτό που έχετε φτιάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τον μπακαλιάρο. Γιατί να μην φαίνεται τον μπακαλιάρο και πρέπει να το μασκαρέψουμε έτσι, ώστε να μην φαίνεται τίποτα. Βεβαίως. Λοιπόν. Ωραία. Και ρίξτε μόνο λίγο σαλτσούλα πάνω από τον μπακαλιάρο. Τέλεια. Και αυτό το πιάτο μου άρεσε. Μ' άρεσε. Να σκουπίσω 2 λεπτά το πιάτο μου. Γιατί το λέρωσα λίγο εδώ. Τι άλλο να βάλουμε εδώ πέρα. Ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει το ομό λάδι. Και πάει εδώ. Με λίγο φρέσκο ψωμί. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω, Χρήστο μου, αν σ' αρέσει. Αλλά πιστεύω ότι σ' αρέσει. Ναι. Ευχαριστώ. Μπακαλιάρος. Με φρέσκια ντομάτα, κρεμμυδάκι, ελιές. Προαιρετικά σας είπα. Κόψτε λίγο σίκο, μαλακώστε λίγο με το χέρι. Ρίξτε το μέσα. Θα βγάλει μια άλλη νοστιμιά. Δηλαδή θα βγάλει μια γλυκύλα, αλλά πολύ ελαφριά που κάνει για τα παιδάκια. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα το δω και το παιδάκι άνετα αυτό. Θα σας αφήσω για λίγο. Να ετοιμαστούμε στο τραπέζι, θα πάμε να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες, να μας πούνε ορισμένα πραγματάκια για το εστιατόριο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ερχόμαστε. Λοιπόν, μαγειρέψαμε, τα φέραμε στο τραπέζι μπροστά. Έχω δίπλα μου τους ιδιοκτήτες του καταστήματος,
τον κύριο Ξεροβάσιλα που είναι οικονομολόγος νομικός και βεβαίως ο ιδιοκτήτης εδώ στο ψαράδικο του Μανώλη. Έχουμε τον Μανώλη τον Κλωναρίδη που είναι και αυτός εδώ συνειδιοκτήτης, αλλά έχει και ένα κατάστημα Σκητιές. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και έχω αφήσει τελευταία την κυρία Βίκη, την κυρία Βίκη Βεντουλάκη, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Εμένα βασικά, σαν αξιότητα παράσχω και την εκπομπή, αλλά και όλο το Chef Club, τη λέξη Διευθυντών Αρχημαγείων, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Βίκη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Εδώ δημόσια θέλω να το πω για να το ξέρει όλος ο κόσμος. Εκτός από το μαγαζί. Έτσι. Λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα δεν λέμε την ιδιότητά σου ή θέλεις να την πούμε, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εγώ να την πω. Είσαι δημοσιογράφος. Έτσι, μπράβο. Είναι η κύρια ιδιότητά μου. Είσαι δημοσιογράφος, οπότε από εκεί και πέρα εσύ παίζεις και το παιχνίδι όπως θέλεις. Αυτός που έχει, είπαμε, μια πένα και ένα μικρόφωνο, κάνει τι θέλει. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, Τάκη θα σε λέω. Καλύτερα. Βίκη θα σε λέω. Παράσχετο το συζητάμε. Τότε είμαστε τώρα τόσα χρόνια γνωστοί. Ό,τι μαγειρέψαμε, μαγειρέψαμε, τα φέραμε, αλλά εκτός αυτού ήρθε ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Τότε είχαμε κάνει μια εκπομπή επάνω στη κλειστή αγορά της Καλαμάτας. Ο κύριος Πετρόπουλος. Ο κύριος Πετρόπουλος φτιάχνει τα τυριά. Εδώ βλέπω το τυρί της Φωτιάς. Το τυροκομείο είναι το παραγωγικό, το ξέρετε όλοι εδώ στην Καλαμάτα όσοι είσαστε. Και μας έχει φέρει εδώ, τι φέτα βλέπω εκεί, βαρελίσια, σφέλα εδώ και έχει ένα χρώμα τέλειο. Εγώ θα τη δοκιμάσω γιατί με τυράς. Εδώ μια γραβιέρα. Εδώ αυτό το χρησιμοποίησα προηγουμένως, το είδατε, για να ρίξω πάνω από τα λιγκουίνι. Έτσι είναι η ξηρή μιτζήθρα. Και το τυρί της Φωτιάς που είπαμε. Το τυρί της Φωτιάς είναι μια σφαίλα πολύ πολύ δυνατή. Καλή. Δεν ξέρω, τα έχετε. Ναι, τα έχετε αυτά στο μαγαζί. Βέβαια. Γι' αυτό τα έφερε κιόλας. Διαφορετικά γιατί να τα έφερε. Μετά εκεί πέρα φτιάχνετε ένα πάρα πολύ ωραίο γαβράκι. Εγώ τον έχω δοκιμάσει, τον ξέρω. Είναι ο Γαύρος ο Μαρινάτος και μπράβο που τον φτιάχνετε, γιατί πιο πολλοί πάνε και τα αγοράζουν. Αυτό να το διευκρινίσουμε, Παράσχο, ότι τα περισσότερα δέσματα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να είναι έτοιμο. Όλα παρασκευάζονται εδώ, από το Γαύρο, το Μαρινάτο, μέχρι την τυροκαυτερή και οτιδήποτε. Ακριβώς. Παρασκευάζονται στην κουζίνα μας. Και γιατί να γίνει κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνω. Έτσι. Μα κοίταξε, εσύ τώρα εδώ πέρα για να δουλέψεις καλά, δηλαδή γενικά και οι τρεις σας. Αυτό πρέπει να υποστηρίξετε είναι την τοπική παραγωγή. Δηλαδή τους τοπικούς εδώ, μαγαζιά, επαγγελματίες κτλ. Ώστε αγοράζοντας εσείς από εκείνους, έτσι και εκείνοι να έρχονται εδώ να κάνουν το μαζί τους. Είναι απλό. Οπότε γιατί να μην. Και βασικό είναι η στήριξη της τοπικής αγοράς των τοπικών παραγωγών. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς τοπικοί ακόμα, είμαστε, εδώ δραστηριοποιούμαστε. Γίνεται ακόμα πιο απλό να σκεφτούμε ότι η Μεσσηνία δεν έχει να ζηλέψει και δεν έχει ανάγκη να εισάγει τίποτα. Έχει όλους. Αυτόνομο κράτος. Εγώ το λέω. Καρπούς της γης και της Μεσσηνιακής θάλασσας, τέτοιους που τους ζηλεύουν κι άλλοι. Άρα εμείς πρέπει απλώς αυτό το θείο δώρο να το κάνουμε λίγο καλύτερο και να το προσφέρουμε. Βεβαίως. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καθένας στον τόπο του, εάν προσφέρει μόνο 5 λεπτά από τη ζωή του καθημερινά, ο τόπος ο συγκεκριμένος που μένει θα γίνει ακόμα καλύτερος. Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, ούτε να περιμένουμε τώρα από το κράτος να μας κάνει κάτι μόνοι μας ότι μπορούμε να κάνουμε. Ούτε από το κράτος, ούτε και από το Θεούλη. Έκανε τα πάντα και μας προσέφερε τα καλύτερα προϊόντα. Έτσι. Εμείς πρέπει απλούστατα να το εκμεταλλευτούμε αυτό και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο. Πού να συνεχίσω. Το σεξ. Εδώ είναι ένα σαγανάκι με σφαίλα που φτιάχνετε και μπράβο που το φτιάχνετε με σφαίλα. Βεβαίως έχετε και άλλα σαγανάκια γιατί έχω δει τον κατάλογό σας. Ναι, αυτός που έρχεται πρέπει να δοκιμάσει ότι σαγανάκι δεν γίνεται μόνο από αυτά τα τυριά που έχουν φτιάξει τώρα για σαγανάκια και τα ιστορίες, αλλά ο κάθε τόπος μπορεί το τυρί του να το κάνει σαγανάκι. Ένα καλαμάρι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή μου, που είναι φρεσκότατο και το βάζετε πάνω στα κάρβουνα, αλλά σύν αυτό το κάνετε και γεμιστό. Τέλεια. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να κάνω ένα μεζέ, σίγουρα θα το προτιμήσω. Εκεί φτιάξαμε δύο ντάκους. Ο ένας είναι με σφαίλα, λίγο. Ο πιο παραδοσιακός και ο πιο πειραγμένος, θα λέγαω. Αυτός, ναι, είναι πειραγμένος. Για ποιο λόγο, θέλω να σου πω κάτι. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι μαγειρική δεν κάνουμε μόνο από αυτά που έχουμε βρει. Προχωράμε και λίγο. Δηλαδή, ο Γαύρος, ο Μαρινάτος, πώς τον τρως, με ψωμί. Ακριβώς. Ωραία. Δεν σου ζητάνε εδώ οι πελάτες να κόψεις και μία ντομάτα ή μία χωριάτικη σαλάτα. Δηλαδή με το Γαύρο τρως και ντομάτα. Τι άλλο τρως με το Γαύρο? Λάδι.
Οπότε τι κάναμε, φτιάξαμε τον τάκο και βάλαμε την ντομάτα και τον γάβρο από πάνω. Ένας πολύ ωραίος μεζές. Ένα πάντρεμα, ναι. Θα σου δώσω και την πάσα για την παντρεμένη. Ακριβώς. Οπότε εκεί έχουμε και τη σαρδέλα την παντρεμένη, το εξήγησα προηγουμένως. Χωρίς να παιδεύονται πολύ, χωρίς κόκαλα, χωρίς τίποτα. Έρχεται ο μεζές, μπράβο, φιλεταρισμένος. Ψημένος όμορφα, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία ψημένο. Τώρα έχει περάσει και λίγο η ώρα και έχει κουτσουμουτσουνιάσει λίγο. Αλλά πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω ότι βάζετε και αρκετές. Βάζετε 2, 4, 6, 12 σαρδέλες. Είναι πολύ το πράγμα. Αυτό είναι ένα παράπονο σε εισαγωγικά των περαιτέρω μας. Είναι μεγάλες ημερίδες. Θέλουμε πιο μικρές. Δεν μπορούμε να το φάμε. Είναι ένα παράπονο σε εισαγωγικά. Και οι τιμές. Και οι τιμές είναι το άλλο χαρακτηριστικό μεγάλο. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν θέλεις φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μία τιμή. Γιατί ούτε εσύ το ψαρεύεις, ούτε το έχεις στον κήπο σου να πάνε το κόψεις το ψάρι. Οπότε αυτός που το ψαρεύει, το ψάρι είναι σαν το χρηματιστήριο και εσύ τα ξέρεις πολύ πιο καλύτερα από μένα. Δηλαδή κάθε μέρα μπορεί τη μία μέρα να πάρεις τη σαρδέλα 2 ευρώ και την άλλη να την πάρεις 12. Ανάλογα. Το πώς την πουλάνε. Οπότε εκεί παίζουν οι τιμές. Εσείς την έχετε χαμηλή και διακινδυνεύετε να μην βγάλετε και κάτι. Αυτό είναι πολύ καλό. Και σταθερά χαμηλή. Αυτό λέω. Δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως μια κοστολόγηση που μπορεί να γίνεται με βάση το αρχικό κόστος. Υπάρχει και μια άλλη που εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ, που γίνεται με βάση το τι γίνεται στην αγορά, πόσο μπορώ να πιάσω τον πελάτη να τον τιμολογήσω κτλ. Υπάρχει ένα κόστος σε κάθε προϊόν. Υπάρχουν έξοδα, κοστολογίες, βάζεις το θεμητό σου κέρδος, αυτό που μπορεί να σου επιτρέπει και η εποχή και η οικονομική κατάσταση και λες αυτή είναι η τελική μου τιμή. Σωστά. Λες πόσο ψωνίζω δίπλα, εγώ θέλω να βγάλω τα διπλάσια ή 200%, δεν είναι κοστολόγηση αυτή, είναι κοστολόγηση κατά το δοκούν και όπως με συμφέρει και δεν συμφέρει τον πελάτη σίγουρα. Θέλεις να σου πω τι λέω καμιά φορά στους F&B και στους ιδιοκτήτες που συνεργάζομαι στα ξενοδοχεία, ότι καμιά φορά το φτηνό μπορεί να είναι πολύ ακριβό και το ακριβό είναι πολύ φτηνό. Λοιπόν, αυτός που χαμηλώνει τις τιμές για τους δικούς του λόγους μπορεί να τους χαμηλώνει. Αυτός που ανεβάζει τις τιμές όμως, έτσι, κάποιο λόγο έχει. Ή το παίρνει ακριβά ή έχει πολλά έξοδα κτλ. Κτλ. Εσείς έχετε βρει εδώ πέρα μία μέση λύση που μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να φάει. Εντάξει, δηλαδή κανόνα. Και μην νομίζουμε ότι ο Έλληνας πια βγαίνει κάθε μέρα, ξεχάστε το. Σαφέστατα όχι. Και βασικός κανόνας είναι ότι δεν αλλάζει ποιότητα. Η πρώτη ύλη είναι πρώτη ποιότητα, όπως είπαμε πάλι από τοπικούς παραγωγούς, και η τιμή χαμηλή χωρίς αυτό να επηρεάζει ποτέ την ποιότητα. Αυτό μπορεί να το δοκιμάσει όποιος θέλει. Δηλαδή, όποιο πιάτο και αν διαλέξει, θα το διαπιστώσει άμεσα. Σωστά. Λοιπόν, πάω πιο κάτω. Εκεί εγώ έφτιαξα μια παραλλαγή. Δεν ξέρω εσείς πώς το φτιάχνετε εδώ, γιατί δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Λιγκουίνι με μύδια. Αλλά επειδή τώρα η τάση, ειδικά σε εσάς τις κυρίες, είναι ότι πρέπει να φάμε υγιεινά και τρώμε μόνο μπρόκολο. Θέλουμε το μπροκολάκι μας. Γι' αυτό έβαλα μπρόκολο εγώ μέσα. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε σαν πιάτο και βεβαίως έδωσα εδώ και δοκιμάσανε λίγο από το τηγάνι αυτό που περίσσεψε και άρεσε και σε κάποιους ανθρώπους εδώ. Οπότε, βάλτε το σαν πιάτο του σεφ. Βάλτε το εκεί πέρα να τελειώνει η δουλειά. Και εδώ φτιάξαμε ένα μπακαλιάρο, γιατί σε όλες μου τις εκπομπές έχω ένα μικρό αφιέρωμα 5 λεπτά που λέει ερωτήσεις και απαντήσεις. Δηλαδή οι πελάτες μου στέλνουν ερωτήσεις και εγώ πρέπει να απαντώ. Λοιπόν, και κάποια κυρία, δεν θυμάμαι ποιο μέρος ήταν, μου ζήτησε και μου είπε ότι γιατί το παιδί μου δεν τρώει ψάρι. Και της απάντησα. Κλασικό πρόβλημα. Ναι, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε της έδωσα ένα παράδειγμα, γιατί ο μπακαλιάρος βγάζει έτσι μία μυρωδιά διαφορετική, ότι αφαίρεσα λίγο τη μυρωδιά του. Έστω να του βγάλουμε τα νερά, έστω να του βάλουμε κρεμμυδάκι ή να του βάλουμε λίγο σκόρδο μέσα κτλ. Και τότε στο παιδί σου να φάει. Γι' αυτό το έφτιαξα. Έτσι. Τελικά τα είπα όλα εγώ τα πιάτα εδώ πέρα. Βεβαίως ο κατάλογος είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ τον είπα εφημερίδα. Ναι. Έτσι. Ίσως γιατί η Βίκη είναι στην εφημερίδα και σου λέει κάτσε να φτιάξω και μια εφημερίδα εδώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ορεκτικά βλέπω εδώ, τα λέω έτσι στα γρήγορα, αλλά θα έρθει και ο κόσμος. Δηλαδή, σαλάτες, τυριά, ζυμαρικά, ριζότο. Ριζότο, θα βάλετε και ένα κρυθαρότο, κυρία μου, μέσα. Α, έχετε. Ψάρια. Αυτά τα φρέσκα ψάρια που λέμε, έτσι, με το κιλό ή με μερίδα. Εδώ να σου εξηγήσουμε και το ψαράδι και το μανόλι, γιατί το βγάλαμε ψαράδι. Ναι.
Γιατί ξέρεις τι μου λένε. Μα ξέρεις τι μου λένε στον δρόμο. Τι σου λέω. Λέω, ή βάζω στο Facebook ακόμα, σε ψαράδικο του Μανώλη. Ποιο ψαράδικο, δεν πει σε αγορά, σε ψάρι και τα ψε. Όχι, ρε. Το ψαράδικο του Μανώλη είναι ένα εστιατόριο που έχει και ψαρικά. Και ψαρικά. Έτσι. Ναι. Κανείς και ζητάει κανένα κιλό. Τι, άμα είναι πουλί, δεν το μονετάκι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Η απόλυτη έννοια του φρέσκου ψαριού είναι πού. Στο ψαράδικο. Και στο ψαράδικο. Σωστά. Είναι η απόλυτη έννοια του φρέσκου ψαριού. Εδώ μπορεί να βρει φρέσκο ψάρι. Φυσικά καλύπτουμε και τις απαιτήσεις όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν μενού και για πορτοφάγους. Υπάρχουν μενού και για ανθρώπους που δεν μπορούν το ψάρι για τον ΑΒ. Έχετε κάνει και κάτι άλλο πονηρό, αλλά θα το πω εγώ στο κατάλογο. Θα σας αφήσω να πείσεις. Κάποια εποχή ήμουνα στη Χερσόνησο. Στη Χερσόνησο υπήρχε επάνω στην πόλη ένα μαγαζάκι, πώς το λέγανε, Δαβίδ. Το ονόμαζε Δαβίδ. Φανταστείτε ότι εκείνο το μαγαζί είχε μέσα μόνο 5 τραπέζια και έξω άλλα 5, αλλά τα τραπέζια ήταν, φανταστείτε αυτό, το μισό τραπέζι. Για να μπορέσεις να καθίσεις και να φας, έπρεπε να περιμένεις 3/4 απέναντι στην πλατεία να διάσει κάποιο με αριθμό προτεραιότητας για να πας να φας. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα? Είχε ακριβώς αυτό που θα σας πω εδώ πέρα. Πίσω-πίσω από τα φαγητά λέει μισαδάκια. Ερχόντουσαν τα πιατάκια, ό,τι παρήγγελνες. Δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, τις παντρεμένες, έτσι. Πόσα άτομα ήσουν? 2. Σου ερχόντουσαν 2 παντρεμένες. Και σου λέγε, αν θέλεις κάλλη, πάρε. Σου πιάμε μελάνι, σου πιάμε σπανάκι, αχινοσαλάτα κτλ. Όλα τους τα πιατάκια ήταν τόσα. Σαν του καφενείου. Λοιπόν, και σου φέρνε, βέβαια ο Έλληνας δεν μπορεί να μην βλέπει το πιάτο, το τραπέζι του γεμάτο. Γιατί δεν μπορεί. Πρώτα δουλεύει το μάτι και μετά το στομάχι. Λοιπόν, και έπαιρνες 5-6 πιατάκια, αλλά δεν σε φτάνανε, ήθελες άλλα 5-6. Και άλλα 5-6. Και ο άνθρωπος αυτός με τα μισαδάκια, όπως το γράφεις εσύ εδώ, δεν είχε χώρο να βάλει τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, πολύ πονηρό τα μισαδάκια, σε πολύ φτηνές τιμές, και από εκεί και πέρα δεν τις λέω τις τιμές, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξουν. Οπότε έρθει ο άλλος μετά από μια εβδομάδα και να πει, κάτσε ρε φιλέ, εσύ το πες έτσι. Εκτός αυτού έχει τις ώρες, έχει special πιάτα, έχει έτοιμα φαγητά. Έτοιμα φαγητά. Έχουμε έτοιμα φαγητά, τα οποία επειδή λειτουργούμε από το πρωί και το μεσημέρι είμαστε ανοιχτά, ένας εργαζόμενος ή κάποιος που βιάζεται μπορεί να τα πάρει εκείνο το πακέτο. Α, έχετε πακέτο δηλαδή, έτσι. Κάθε ημέρας, βέβαια. Δεν έχει delivery όμως. Όχι. Έρχεται και τα παίρνει από εδώ. Ακόμα. Έτσι, μην πάρετε τηλέφωνο και πείτε στείλτε μου μια κακαβιά. Αν να περάσει, γιατί έχουμε πολύ άνετο χώρο και είναι πολύ βασικό ότι ο άλλος μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του εύκολα. Καλά, τώρα το πάρκινγκ που έχει από πίσω, νομίζω δεν μπορεί να το έχει κανένα άλλο μαγαζί. Τώρα εντάξει, δεν είναι. Να έρθει να πάρει και σε 3 λεπτά να έχει φύγει. Πολύ βασικό. Σωστά. Από το να μπλέξουμε στο κέντρο της πόλης. Να πούμε εις υγεία. Και καλές δουλειές. Να είμαστε καλά. Σίγουρα θα έχουμε, γιατί έχετε καλή ποιότητα πρώτα απ' όλα. Και οι τρεις σας είσαστε τόσο ευγενικοί που ο άλλος γιατί να μην έρθει, δεν καταλάβω. Να βοηθήσει λίγο η κατάσταση γενικότερη, βέβαια. Λοιπόν, για βάλτε μπρος εδώ λίγο να δοκιμάσουμε. Να δούμε τι δεν μας κάνει. Για να δούμε και τι φτιάξαμε. Όχι το τι φτιάξαμε εμείς. Τι δεν μας κάνει από το δικό σας το μενού. Γιατί από το δικό μου αφήστε το. Δεν είναι εκεί. Λοιπόν, σε παρακαλώ Βίκυ, δοκίμασε λίγο από αυτό το μπακαλιάρο που έχω πει για τα παιδάκια. Πάρα με το πυρουνέξο. Λίγο δεν είναι. Μια μπουκιά θα φάμε όλοι μας. Ναι, βεβαίως. Δεν πειράζει. Εγώ θα πάρω το περισσότερο τελικά. Όχι. Λοιπόν, τώρα αλάτι, πιπέρι, αυτό είναι ανάλογα της γεύσης, έτσι. Ο καθένας. Για πάρε και ένα μύδι από εδώ. Εντάξει, τα λιγούνι δεν χρειάζεται τώρα, εδώ, το μύδι όμως. Αχα. Να. Και εγώ θα πάρω ένα μικρό, ορίστε. Για να μην λένε ότι τα παίρνω λάγο. Λοιπόν, τέλεια. Ψημένο καλά το μύδι. Πολύ βασικό.
Εδώ πειράτα στην παράδοση πήρε και τον Προκολάκη. Αχα. Γυναίκα, εσύ είναι λογικό. Λίγανε πολύ καλά. Καλό το μύδι. Μπακαλιάρος τώρα. Αλμυρός πολύ. Έπρεπε δηλαδή να του βάλω λιγότερο αλάτι και εσείς αν θέλετε να προσθέσετε μετά. Εγώ θα καθίσω εδώ τώρα να φάω. Πρέπει να κλείσω όμως γιατί ο Χρήστος είναι πολύ αυστηρός απέναντι μου, κάνει τέρμα. Ναι, τα γνωστά. Εγώ όμως δεν έχω πρόβλημα να τα λέω κιόλας και στα ακούει. Συνεργάτης μου είναι. Από τα μονοπάτια των γεύσεων. Για σας όλους που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στο σπίτι σας από εδώ, από το ψαράδικο του Μανούλη, που δεν είναι ψαράδικο, είναι ένα εστιατόριο που φτιάχνει πολύ καλά ψάρια, αλλά και ό,τι άλλο ζητήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, μη ένα στο Facebook για το διαγωνισμό, να κληρώσουμε πρώτη του μηνός να φύγουν και από τα πόδια μας, την κουζίνα και το ψυγείο. Καλή σας νύχτα.